Τώρα μαζί μας είναι ο κύριος Λάμπρος Βαμβακάς, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό Κρήτη η ζωή μας, του κύριου Σταύρου Αρναουτάκη. Κύριε Βαμβακά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχετε υπηρετήσει πολλά χρόνια την τοπική αυτοδιοίκηση από θέσεις ευθύνης και μάλιστα με επιτυχία. Παράλληλα, είστε και διευθυντής στην Παθολογική Ογκολογική Κλινική του Παγνή με τον βαθμό του Διευθυντή Εθνικού Συστήματος Υγείας. Θα θέλαμε να μας πείτε τα κριτήρια της επιλογής σας να συνεργαστείτε ξανά με τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Συνεργάζομαι και στρατεύομαι πάλι με τον Σταύρο το Αρναουτάκη, γιατί το διάστημα το οποίο πέρασε τα 5 προηγούμενα χρόνια έγινε ένα σημαντικό έργο, το οποίο το βλέπουμε καθημερινά, με μικρά και μεγάλα έργα, με τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, με έργα στην υγεία που είναι και ο τομέας μου. Και όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, ασχολούμαι πολλά χρόνια με την τοπική αυτοδιοίκηση ως δημοτικός σύμβουλος και αργότερα ως περιφερειακός σύμβουλος. Βλέπω ότι υπάρχει ένας τομέας που μπορώ να προσφέρω, έχω την όρεξη, τη δύναμη και πλέον έχω και την εμπειρία με τη συμμετοχή μου όλα αυτά τα χρόνια για να μπορώ να προσφέρω κι εγώ από το δικό μου μετερίζει στην ανάπτυξη της Κρήτης μέσω της περιφέρειας. Είχατε στην περίοδο που διανύουμε στην περιφέρεια τον τομέα της υγείας. Θα θέλαμε να ακούσουν και οι τηλεθεατές μας ποιες είναι οι αρμοδιότητες της περιφέρειας στον τομέα αυτό και ποιες ήταν οι κυριότερες δράσεις που εσείς ασχοληθήκατε. Η περιφέρεια, οι αρμοδιότητες της περιφέρειας στην υγεία και ιδιαίτερα στη δημόσια υγεία είναι η προαγωγή και η διασφάλιση της υγείας του κρητικού λαού με όποιο κομμάτι μπορεί να ασχοληθεί η περιφέρεια. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, σε ένα μεγάλο κομμάτι μπορεί να βοηθήσει τον εξυγχρονισμό και την ανάπτυξη του συστήματος υγείας, των νοσοκομείων και των δομών υγείας, εξυγχρονίζοντας τις υποδομές και κυρίως παίρνοντας και αναβαθμίζοντας τον ιατρικό και βιοτεχνικό εξοπλισμό. Στο διάστημα που πέρασε η περιφέρεια Κρήτης, σε αυτό το τομέα έχει κάνει ένα σημαντικό έργο. Κυρίως θα είναι γνωστό σε όλους ότι προχωράει η νέα πτέρυγα του Βενιζέλου Νοσοκομείου. Συγχρόνως φτιάχτηκαν ένα κέντρο υγείας, πολλά περιφερικά ιατρία, πολυδύναμα ιατρία. Έγιναν επισκευές σε πολλά ιατρία και κέντρα υγείας. Ακόμα ο εξοπλισμός που πάρθηκε μέσω της περιφέρειας έχει αναβαθμίσει την υγεία, το επίπεδο υγείας του, παροχής υγείας του κρητικού πληθυσμού. Πρόσφατα είδατε ότι προχωρεί ένας νέος ψηφιακός αγγειακός μηχάνημα, αυτόματης ταυτοποίησης μικροβίων και έχουν πάρθει ακόμα μαγνητική τομογράφη, αξονική τομογράφη και πολλά άλλα μηχανήματα. Και τέλος, σε ένα μεγάλο βαθμό, βοηθούμε η περιφέρεια για να γίνονται και πολλά άλλα πράγματα, όπως για παράδειγμα η Τράπεζα Βλαστοκυττάρων που βοηθάει πολύ στην αλλογενή μεταμόσχευση κυττάρων. Ακόμα, στο κομμάτι της δημόσιας υγείας, ασχολούμαστε με την προληπτική ιατρική και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Υπάρχουν δύο κινητές μονάδες της περιφέρειας Κρήτης, ο μαστογράφος και η οδοντιωτική μονάδα, που προσφέρουν μεγάλες υπηρεσίες. Από τη μια για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, την πρωτογενή πρόληψη με τη μαστογραφία και όλο αυτό που γίνεται, η ενημέρωση που γίνεται και τα παιδιά των σχολείων που ενημερώνονται και εξετάζονται για την πρόληψη της σωματικής υγιεινής. Ακόμα γίνεται σε ένα μεγάλο βαθμό πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια υγεία, όπως για παράδειγμα τώρα τρέχει το μεγάλο πρόγραμμα για τον ψυκασμό των κουνουπιών που φέτος θα τα βρούμε μπροστά μας, όμως η περιφέρεια έχει κάνει ένα μεγάλο πρόγραμμα 1 εκατομμύριο ευρώ πρώτη φορά στην ιστορία και πιστεύω πως θα καταφέρουμε να μην έχουμε φέτος πολλά προβλήματα από τα κουνούπια. Κύριε Βαμβακά, μπορεί να είστε γιατρός, αλλά συμμετέχετε στα περιφερειακά συμβούλια και γνωρίζετε όλα τα μεγάλα προβλήματα που θα βρείτε μπροστά σας, εφόσον οι πολίτες σας εμπιστευθούν και πάλι. Μπορείτε να μας αναφέρετε τις προτεραιότητες του συνδυασμού σας? Όπως είπε και ο κ. Αρναουτάκης προχθές στην παρουσίαση του συνδυασμού και του προγράμματος, θα κινηθούμε σε 5 τομείς. Πρώτα απ' όλα, κοινωνική και πολιτική συνεργασία, που είναι το βασικό ζητούμενο για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Το έχουμε αποδείξει, το έχει αποδείξει ο κ. Αρναουτάκης και τα προηγούμενα χρόνια, ότι από εκεί ξεκινάμε, έτσι θα πάμε μπροστά και έτσι συνεργαζόμενοι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να κάνουμε πράγματα για την περιφέρεια. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργηθούν συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης με πολλά προγράμματα, με διάφορες άλλες ενέργειες, έτσι ώστε
να ενισχυθεί σε ένα μεγάλο βαθμό και η εξωστρέφεια, που είναι ακόμα ένας παράγοντας σημαντικός για να μπορέσει να έλθει η ανάπτυξη στην Κρήτη. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχουν νέες συνθήκες, όπως για παράδειγμα η κλιματική αλλαγή, και βλέπουμε το τελευταίο καιρό τα φαινόμενα που έχουν παρουσιαστεί βάσει αυτής της κλιματικής αλλαγής. Αυτές οι προκλήσεις λοιπόν, υπάρχει ένα σχέδιο να αντιμετωπιστούν στη νέα εποχή, και κυρίως προχωρούμε στην κατάρτιση ενός περιφερειακού σχεδιασμού οικονομικής ανάπτυξης και ανασυγκρότησης. Το οποίο σχέδιο αυτό θα μπει σε εφαρμογή για έτσι ώστε να δώσει θέσεις εργασίας και να μπορέσει ο κόσμος να επιστρέψει να βρει δουλειά σε ένα μεγάλο κομμάτι στην Κρήτη. Ο τομέας της υγείας μαζί με το πρόβλημα της απασχόλησης είναι ίσως τα πιο ευαίσθητα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Ειδικά στον τομέα της απασχόλησης. Μπορεί η περιφέρεια να παίξει τοπικό ρόλο αφού η κεντρική κυβέρνηση, όπως φαίνεται, δεν έχει άμεσες λύσεις? Κοιτάξτε να δείτε, στο κομμάτι αυτό της απασχόλησης τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά. Η περιφέρεια, όπως σας είπα και προηγουμένως, έχει στόχο να κατατίσει ένα περιφερειακό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης. Σε αυτό το κομμάτι εκεί θα στηριχτούμε για να μπορέσουν να έρθουν και αυτές οι θέσεις απασχόλησης. Μέχρι να γίνει όλο αυτό, πιστεύω ότι η απασχόληση, αυτό που μπορεί να βοηθήσει η περιφέρεια, είναι βάση των προγραμμάτων που αναπτύσσονται σε διάφορους τομείς, στα προγράμματα για τη φτώχεια που έχουν αναπτυχθεί από τη μεριά της κοινωνικής πολιτικής στην περιφέρεια, που είναι πάρα πολλά, από την υποστήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, και από εκεί πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό η περιφέρεια βοηθάει για την απασχόληση του κρητικού λαού, που υπάρχουν προβλήματα, και ο στόχος στην ουσία είναι με όλα αυτά τα προγράμματα και με όλο αυτό που σας είπα και προηγουμένως, οι νέοι της Κρήτης να μείνουν εδώ και να επιστρέψουν να απασχοληθούν στην Κρήτη. Κύριε Βαμβακά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο Ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος. Ευχαριστώ και εγώ.